Αρχικά η ομάδα έχει διαμορφωθεί κάπως έτσι πλέον και μ' αρέσει πολύ περισσότερο έτσι. Ο μοναδικός που δεν είναι σε chemistry είναι ο Emery που είναι σε 2 και έπαιξα 1-2 παιχνίδια νομίζω και είναι πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει αρκετά. Το κέντρο είναι απίστευτο, η άμυνα είναι απίστευτη, η επίθεση είναι απίστευτη. Ίσως μια βελτίωση του Βουλιμπαλή θα ήθελα να δούμε. Αλλά μ' αρέσει παιδιά πάρα πολύ. Και θέλω να δω πώς θα πάμε στο weekend league με αυτή την ομάδα. Πάμε να ανοίξουμε. Τι να ανοίξουμε, πάμε στο 83x10. Το πρώτο είναι χρυσό. Ιταλία. Goalkeeper είναι τον Αρούμα μάλλον. Δεν είναι διπλό. Πάμε στο δεύτερο. Και εδώ χρυσό. Ιταλία. Center back. Renard. Ναι, Renard, ok. Εντάξει, θα ήταν μπόκα, θα ήταν too much. Και πάμε και στο τρίτο. Και εδώ είναι χρυσό. Ισπανία. Goalkeeper Πάνιος. Έχουμε Πάνιος. Και έχουμε και το πρώτο διπλό walkout. Επιτέλους. Και θέλω πολύ να δω πώς είναι και το flair του πρόμο του καινούριου. Δεν το έχω δει καθόλου. Μαζί με Pop. Ok. Και έχει μέσα και bronze. Λοιπόν, πάμε σε ένα 84x10. Είναι πάλι χρυσό. Ολλανδία. Center back. De Ligt. Ναι, είναι ο De Ligt. Δεν είναι καν διπλό. Τραγικό. Πολύ κακό. Μια 86, μια 85 και 8 84. Ωραία, πάμε σε ένα 85x10. Εδώ έχουμε πρόμο. Βλέπουμε το flare επιτέλους. Ισπανία, CDM. Αθάνο Ρόντρι, 89. Μαζί με Λούκιτς. Φαντάζομαι θα είναι από τις φθηνές κάρτες. Αν και φαίνεται πολύ ωραία κάρτα. Έχει 80 shooting, όλα τα άλλα 90+. Φαίνεται πολύ ωραία κάρτα με 3 playstyle plus. Αλλά είμαι σίγουρος πως θα είναι από τις κάρτες που θα είναι discard. Να, κλασικά. Ωραία, πάμε να ανοίξουμε και ένα 87x5 πριν πάμε στα guaranteed Steam of the Season, το τελευταίο που έχουν μείνει. Εδώ είναι χρυσό το flare, είναι ο Ozyman. 87x5, έχουμε ως face card μια 88. Να δούμε τι θα έχει από πίσω. Rodri 89. Κακό pack. Και είναι και όλοι duplicate. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε στο 85x3. Αυτό το pack που βγήκε σήμερα νομίζω. Βασικά που έγινε refresh σήμερα, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Αγγλία, striker. Α, είναι ο Kane. Και δεν είναι διπλό. Έχουμε ένα 90 με 2 85. Λοιπόν, πάμε στα τελευταία 84x7 που έχουν μείνει. Χρυσό πάλι. Γερμανία, CDM, Kimmich. Όχι, είναι η Oberdorf. Μαζί με τον Kimmich. Ήρθε τελικά. Δεν έχουμε duplicate, τέλεια. Πάμε να και τα 85x5, που αυτά βγαίνουν κάθε μέρα πλέον. Εδώ έχουμε πρόμο, επιτέλους. Γερμανία, CDM. Έχουμε Kimmich. Μαζί με... ποιος είναι αυτός? Ζαλεύσκι. 99 pace, 90 shooter και 90 pass και 93 dribbling. Θα είναι από αυτούς που θα πηγαίνουν discard μάλλον. Η Πολωνία δεν νομίζω να προχωρήσει πολύ έτσι κι αλλιώς. Όσο πηγαίνει. Να. Ένα discard κλασικά. Πάμε στο δεύτερο 85x5. Εδώ έχουμε χρυσό. Καναδάς. Α, είναι η Lawrence. Νομίζω. 86 βέβαια face card. Άσχημο. Θα είναι μαζί με Κόμπελ. 85x5 έχουμε 87 και 86. Πολύ κακό. Και στο τρίτο 85x5. Ούτε αυτό θα έχει πρόμο. Χρυσό. Ισπανία, CM. Ποιος είναι αυτός? Α, ο Πέντρι. Α, όχι, είναι Γκουιχάρο. Μαζί με Βαντάικ. Οκ, καλό φόντερ.
ξανά ο Τρίπια. Ο μοναδικός 85 πάλι που έχω στο κλαμπ. Λοιπόν, πάμε και στο 84x7, το Best of Nations Pack. Και αυτό χρυσό. Βραζιλία, center back, Μαρκίνιος. Ναι. Θα είναι καν διπλό. Τραγικό. Λοιπόν, πάμε και σαν 83x20. Εδώ έχουμε πρόμο. Γερμανία, CM. Real. Είναι ο Cross, ok. Μαζί με Αντώνιο της West Ham. Πρέπει και αυτός να είναι από τους φθηνούς του πρόμου. Ναι, discard. Πλέον δεν μπορώ να διακρίνω ποιες θα είναι ακριβές και ποιες όχι κάρτες. Θέλω να πω ότι φαίνεται να έχει πολύ ωραία stats. Αλλά πλέον το 99% των καρτών έτσι είναι. Εντάξει, ok, τίποτα το ιδιαίτερο. Πάμε και σαν 85x10. Εδώ έχουμε πάλι πρόμο back to back, Ελβετία. Goalkeeper είναι ο Κόμπελ. Να δούμε μαζί με ποιον θα είναι. Αυτή πρέπει να είναι κάρτα του Euro. Η μπλε είναι του Copa America. Σκρίνιαρ. Για λίγο νομίζω ότι είναι ο Walker. Και χάρηκα. Τώρα ο Σκρίνιαρ. Παίζει να είναι κάποιο από του φθηνού. Να. Λοιπόν, και για κλείσιμο, θα ανοίξουμε δύο guaranteed. Θα ανοίξουμε ένα γενικό guaranteed και ένα από το ισπανικό. Πάμε να δούμε το πρώτο, θα είναι moment δυστυχώς. Ισπανία, striker, Σεβίλη, δεν έχω ιδέα. Γυναίκα πρέπει να είναι, ναι. Μαρτίν, Πριέτο, τραγικό το πρώτο. Και πάμε και στο guaranteed της La Liga. Στο επόμενο θα ανοίξουμε τη Serie A και τη Bundesliga. Πάμε να δούμε αυτό τι θα έχει. Πάλι moments. Ιταλία, CDM, Καμαβιγκά. Οκ. Δεν είναι το χειρότερο. Θα μπορούσε να είναι όντως πολύ χειρότερο. Ειδικά από τους moments. Α, τον έχω ήδη. Αν μας πω ότι το είχα ξεχάσει. Δεν θυμόμουν να κάνω ότι τον είχα. Πάει 240k. Αλλά αφού τον έχω, αδιάφορος. Δεν πειδή γενικά έτσι είναι η ομάδα. Όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, μου αρέσει αρκετά. Αλλά έχω και 4,7 εκατομμύρια που δεν ξέρω τι να κάνω. Αφήστε μου κάτω προτάσεις. Θέλετε να ανοίξω κάποιο pack από το store? Θέλετε να αγοράσω κάποιον παίχτη που να χωράει στην ομάδα με chemistry? Μην μου πείτε κανένα που δεν κολλάει καθόλου. Πείτε μου γενικά προτάσεις. Θα ήθελα να τις δω, να δω αν μου αρέσει κάτι. Ίσως να πρέπει να φύγει από εδώ πέρα ο Κουλυμπαλή, αν και μου αρέσει αρκετά. Αλλά ναι, είμαι γενικά ανοιχτός σε προτάσεις. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια και θα δούμε τι θα κάνουμε στο επόμενο.